Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Έφυγαν. Το ανακοίνωσε ο ιός Σαββίδης, ο Γεώργιος Σαββίδης. Φεύγουμε. Και για τους εχθρούς μας αφήνουμε και βέβαια μας έστειλε μία φωτογραφία, προσέξτε το αυτό, μία φωτογραφία μιας αρκούδας η οποία αυτοικανοποιείται. Ναι, όπως το ακούτε. Δεν βρέθηκε ένας, μα ούτε και ο πατέρας του, να του πει ότι με τον τρόπο αυτό προσβάλλει πρώτα τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και μετά τον ελληνικό λαό. Έφυγαν, πήγαν στην πατρίδα τους, στη Ρωσία, ο πιστολέρο Ιβάν και η οικογένειά του. Πήγαν εκεί για να ξεκουραστούν, προφανώς. Για να καθίσουν όσο χρονικό διάστημα θέλουν, λένε. Γράφοντας στα παλιά τους υποδήματα όλη την ελληνική πλευρά. Τη δικαιοσύνη, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα αυτούς, τον Έλληνα πολίτη. Εμείς τέτοιες συμπεριφορές δεν τις θέλουμε. Και όσον αφορά τη φωτογραφία που μας άφησε ο Γεώργιος Σαββίδης, του την επιστρέφουμε λέγοντας ότι είναι απαράδεκτος και απαράδεκτη η φωτογραφία. Εκείνο που θέλω να πω τούτη την ώρα και δεν θα σχολιάσω περισσότερο είναι ότι οι πράξεις και τα καμώματα του πιστολέρου Σαββίδης έφερα τον ΠΑΟΚ προτετελεσμένων γεγονότων. Η FIFA, η UEFA και η αθλητική δικαιοσύνη μπορούν, εάν θέλουν, ιδιαίτερα η FIFA και η UEFA το θέλει, να υποβιβάσουν τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Αυτά λέει ο κανονισμός. Αρκεί να εφαρμοστεί. Και κάτι ακόμα. Δεν χρωστάνε τίποτα οι άλλες ελληνικές ομάδες να πληρώνουν όλα αυτά τα φερσίματα του πιστολέρου Ιβάν Σαββίδης. Όχι. Έβαλαν τα χρήματά τους και βεβαίως είδαμε τι ακριβώς συνέβη. Έβαλαν τα χρήματα, πήραν παίκτες, εκατομμύρια ευρώ και τώρα αντί όχι να εισπράξουν, να ωφεληθούν κάτι, βρίσκονται μπροστά σε ένα Brexit. Αυτό είπε η FIFA και η UEFA, ότι εάν δεν μέχρι τάδε του μήνα, τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο φεύγει από την UEFA και την FIFA. Και πάει η εθνική μας ομάδα, πάνε και οι ελληνικές ομάδες. Θα τιμωρηθούν αυστηρά. Αντί όμως να τιμωρηθούν οι ελληνικές ομάδες, καλύτερα να τιμωρηθεί ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.